Καταρχήν, για όσους ανταποκρίνεται στο κάλεσμα να έρθουν στην πρωινή βραδιά, η κοπή της πίτας, γιατί δεν είναι μόνο η κοπή της πίτας, είναι μια αφορμή να έρθουν πιο κοντά και εμείς συνάδελφοι, να φέρουμε κοντά τα σπίτια μας στο την ιδιωτική μας στέγη με την υπηρεσιακή. Έτσι, να βρεθούμε κοντά. Άσχετα το πρωί μπορεί να έχουμε αντιπαραθέσεις, οξύνσεις, να αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι παλεύουμε για τον κοινό σκοπό. Έτσι, στην υπηρεσία. Ο καθένας με το δικό του ρόλο, από τη δική του πλευρά, αλλά σκοπός μας είναι να προσφέρουμε εδώ σε αυτή την πόλη, στο Δήμο, όσο περισσότερα μπορούμε. Έτσι. Να νιώθουν οι πολίτες όσο περισσότερο ασφαλείς μπορούν και να λύνουμε ένα σωρό προβλήματα παρουσιάζουν. Επ' ευκαιρίας αυτής δηλαδή θέλω να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά να έχουμε, προσωπική και υπηρεσιακή γαλήνη και ό,τι επιθυμεί ο καθένας στην προσωπική του ζωή να του συμβεί στον έργο του. Μισό λεπτό, τι όμω κερδίζει το φλουρί. Αφού τα βασικά κερδίζει. Κάθε χρόνο έχουν παράδοση. Είναι παράδοση από τον διοικητή τη υπηρεσία να χορηγούνται κάποιε υπηρεσίε. Συνήθω πέντε. Σε όποιον πέσει στην πλούρη θα πάνε δύο ρεπό. Και κομμάτια και για τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή εργάζονται, έτσι. Και για άλλους που για διάφορους λόγους δεν ήταν σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τους αντιδημάρχους. Η δουλειά μας είναι έτσι, που ερχόμαστε όλο και σε όσο περνάει ο καιρός, περισσότερες φορές χρειάζεται να συμπορευτούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Έτσι. Είστε κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσα να σας αποκαλέσουμε, συνάδελφοι, γιατί είναι απαραίτητη η συνεργασία μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτές οι μέρες τώρα εδώ με τις βροχές, αυτό που είδε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, είναι μια απόδειξη το πώς πρέπει η υπηρεσία μας με το Δήμο να είναι σε μια αγαστή συνεργασία και σε μόνιμη επικοινωνία. Εγώ με τον Νίκο κάνει και αλήθεια στάδιο. Εγώ έχω κάνει και αλήθεια στάδιο. Ναι, βέβαια. Για 24 μήνες. Λοιπόν. Δεν είναι δεύτερο κομμάτι, σε όποιο μέσο κομμάτι είσαι αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι του Χριστού, έτσι, να μας βοηθάει, γιατί η δουλειά μας είναι δύσκολη και πάντα θα έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Χριστού. Και αυτή επικαλούμαστε πολλές φορές, είμαι σίγουρος, στη διάρκεια της εργασίας μας. Και καλά είναι να μην το ξεχνάμε. Επιτρέψτε το πρώτο κομμάτι να είναι για το διοικητή της υπηρεσίας.